Η Ελλάς βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Πρέπει να κάνουμε αυτό που είπα πρωτήτερα, την υπέρβαση προς τα εμπρός. Πρέπει να εφαρμοστεί μια καινούργια πολιτική για να δώσουμε και ελπίδα στους Έλληνες, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις κοινωνικές παροχές. Εμένα με διακατέχει αγωνία. Έχουμε 100 προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε τις κοινωνικές παροχές του ΙΚΑ. Έχουμε τους απόμαχους της θάλασσας, του ΝΑΤ που χρεοκοπεί. Έχουμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ένα πρόγραμμα το οποίο η Νέα Δημοκρατία παρουσίασε και με πολύ λίγα λεφτά μπορεί να γίνει πραγματικότητα και το οποίο και ο κύριος Παπανδρέου θέλησε χθες το βράδυ και καλά έκαμε, χαίρομαι που το μιμείτε. Έχουμε ανάγκη από κοινωνικές παροχές, έχουμε ανάγκη να κρατήσουμε το επίπεδο του ελληνικού λαού και προπαντός, το πιο σημαντικό, έχουμε ανάγκη να γίνουμε ανταγωνιστικοί στην ενωμένη Ευρώπη που έρχεται και στην οποία θα μείνουμε, κύριε Τζίμα, ούτως ή άλλως. Περί αυτού δεν υπάρχει παρά μικρή αμφιβολία και δεν νομίζω, γιατί το κόμμα, το κόμμα στο οποίο ανήκετε κάποτε είχε αντιρρήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι έχει πλέον. Σύμφωνος, αλλά το αναφέρομαι στον κύριο Τζίμα, διότι είναι γνωστή η ιδεολογική τοποθέτηση. Λοιπόν, είναι ανάγκη αυτή την ώρα να υπάρξει μια ισχυρή κυβέρνηση η οποία να επιτύχει αυτό που πρωτήτερα είπα, να καταστήσει τη χώρα μας πάλι αξιόπιστη και ανταγωνιστική μέσα στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης και μέσα στα πλαίσια της σημερινής διεθνούς κοινότητας, η οποία βαδίζει ευτυχώς προς μια περίοδο ειρήνης. Αυτή την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να την δώσει και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα πάρει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού για να προσφέρει αυτή την ισχυρά κυβέρνηση που αποτελεί σήμερα τη μόνη λύση. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ελπίζουμε να μην διαψεύσαμε τις προσδοκίες σας. Τώρα ποια επιλογή ανοίξει σας.